Να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό στο στούντιο του Sky τον Γενικό Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλώ ήρθατε, κύριε Καλώς Σας Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από την επικαιρότητα. Είχαμε αυτή την επίθεση σήμερα στη Βουλή με εμπογέ, με καπνογόνα, την ευθύνη της οποίας, για την οποία ανέλαβε ο Ρουβίκονα. Θέλω το σχόλιο σα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ενέργειε οι οποίε ε όχι μόνο δεν προσφέρουν τίποτα, αλλά το αντίθετο, δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα στην ελληνική κοινωνία. Καταρχήν δεν έχουν καμιά σχέση, γιατί μερικά παιδιά νέα ακόμα έχουν και κάποιες αυταπάτες, και λόγω της ηλικίας πιθανών. Ε, δεν έχουν καμιά σχέση με αντίσταση, δεν έχουν καμιά σχέση με δίκαιες διεκδικήσεις, δεν έχουν καμιά σχέση τέτοιες ενέργειες με δίκαιους αγώνες των εργαζομένων. κυρίω. Από τη μια μεριά, για αποπροσανατολισμό, γιατί το διακύβευμα σε αυτέ τι εκλογέ, για παράδειγμα, είναι διαφορετικό. Είναι τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα, είναι όλη αυτή η πολιτική τη σημερινή κυβέρνηση των προηγούμενων που έχουν πραγματικά ματώσει το λαό μα. Και βεβαίω, αυτά είναι που πρέπει να συζητηθούν και όχι αυτά που μπαίνουν στην προεκλογική ατζέντα και μάλιστα τελευταίες μέρες. Αυτές εκτός οι επιθέσεις του ότι, πάντως γίνονται ενισχύουν... για ένα συγκεκριμένο σκοπό από την πλευρά τους. Γίνονται στο όνομα ε, του καταδικασμένου δολοφόνου της 17 Νοέμβρη του, του Δημήτρη Κουφοντίνα. Ένα άλλο θέμα που είναι ανοιχτό με όλα αυτά τα μπροσπίσω που βλέπουμε από τη δικαιοσύνη. Μόνο που δικαιοσύν. δεν έχουν καμιά σχέση και κανένα αντίκρισμα πρακτικό τέτοιες ενέργειε. αντίθετα συμβάλλουν στην καταστολή ενάντια σε δίκαιου αγώνες, στη λογική αυτή του νόμος και τάξη δίθεν, αλλά στην ουσία που στρέφεται ενάντια σε δίκαιες διεκδικήσεις και σε αγώνες που έχουν οι εργαζόμενοι. Διότι η περίπτωση του Κουφοντίνα, η οποία έχει καταδικαστεί από όλο τον ελληνικό λαό, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, εμείς ξέρετε έχουμε καθαρές θέσεις σε αυτά τα ζητήματα, από την αρχή είχαμε τοποθετηθεί και βεβαίως δεν δικαιολογούνται οι πράξεις αυτές που έκανε οι δολοφονικές, ούτε βεβαίω συνέβαλαν σε τίποτα σε αυτά που λέει ο ίδιο. Δηλαδή οι, οι ομοειδεάτε του γύρω από αυτά τα ζητήματα στην ανάπτυξη του κινήματο ή στην αντίσταση ενάντια σε κάποιου κακού κλπ. Αντίθετα, συνέβαλαν πάλι στην ένταση τη καταστολή, πάλι στο πέρασμα τρομονόμων κλπ. Και, και, βέβαια είναι διαφορετικό το ζήτημα ότι έχει δικαίωμα όπω έχει δικαίωμα κάθε Έλληνα που είναι στις φυλακές, να τηρείται ο νόμος ισότιμα για όλους. Για παράδειγμα, είναι γνωστό, κύριε Κωσιόνη, ότι εμεί είμαστε αντίθετα, για παράδειγμα, στι φυλακέ τρίτου τύπου. Δεν είναι. Mm. Και βεβαίω και η υπερήθαλψη πρέπει να γίνεται έτσι όπω πρέπει. Και αυτό δεν δικαιολογεί, βέβαια τις παράνομε ή οποιασδήποτε ενέργειε έκαναν οι οποίε ήταν εγκληματικέ σε βάρο των ανθρώπων μα. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, για να μα μείνει χρόνο να πούμε και τα υπόλοιπα, κύριε Γενική Γραμματέα. Αύριο έχετε και την κεντρική προεκλογική σα ομιλία, έτσι, ναι, αν δεν στο κάνω λάθο, στο, στο Σύνταγμα. Θέλω να πείτε, ποιο είναι ο στόχο του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο. Βλέπετε ότι έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα έντονη πόλωση. Υπάρχουν δύο βασικοί πόλοι οι οποίοι συγκρούονται ανελέητα, θα έλεγα, το τελευταίο διάστημα. Αυτό σε ποιο βαθμό σα σας πιέζει, σα συμπιέζει, σα συρρυκνώνει. Να σας πω κάτι. Η πόλωση, κατά την άποψή μου, αλλά και με βάση την εμπειρία που έχει πλέον, έχουμε όλοι μα αυτή την εμπειρία και ο ελληνικό λαό είναι αναμενόμενοι. Πάντα συμβαίνει αυτό Να, ανάμεσα στου δύο μονομάχου, κοκορομάχου κλπ. Μόνο που αυτή η πόλωση δεν έχει καμιά σχέση με τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού. Δεν έχει γιατί καμιά δεν έχει. σχέση με, μια με, τα βάσανα, για την οικονομία. με τα, βάσανα, με που αντιμετωπίζει. Κυρίω η αντιπαράθεση γίνεται γύρω από δευτερεύοντα ζητήματα. Αν θα πετύχουν οι δημοσκοπήσει, αν είναι σωστέ οι δημοσκοπήσει, τι θα γίνει το βράδυ των εκλογών, τι θα αυτή γίνει πληπρά, την επόμενη μέρα. και βεβαίω τα γνωστά. Υπάρχουν δύο οικονομικέ ατζέντε και έχουμε λίγε μέρε πριν και τι ανακοινώσει από την κυβέρνηση. Γι' αυτό το πακέτο πάνε. Είναι παροχών. στην ίδια κατεύθυνση τα δύο μεγάλα κόμματα, αυτή τη στιγμή και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει το ρόλο που είχε παλιά το ΠΑΣΟΚ με τι γνωστέ αντιλαϊκέ πολιτικέ, τι οποίε τη συνέχισε αυτά τα τέσσερα χρόνια. Έφερε ένα τρίτο μνημόνιο χειρότερο από ό,τι μάλιστα ήταν και τα προηγούμενα. Το ίδιο είχαν κάνει και οι υπόλοιποι. Το τρίτο μνημόνιο, ε, να θυμίσουμε ξανά για μια ακόμη φορά, το ψήφισαν όλοι μαζί και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και ε, το ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίω συνεχίζουν σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Όμως τώρα. Άρα και η αντιπαράθεση η γίνεται για επιμέρου ζητήματα φυσικά, mm. γιατί έτσι παίζεται, Αλλά αυτή λέτε είναι, είναι η απόψη αν... μα. Έτσι παίζεται πολιτικές. το δικοματικό παιχνίδι. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι σε όλα οι ίδιοι. Πρέπει να έχουν διαφορετικέ εκδοχέ ναι. αυτή τη αντιλαϊκή διαχείριση. Έχει φέρει τώρα ο κύριος Τσίπρα και λέει ότι ό,τι έγινε, έγινε. Εμεί σα βγάλαμε από τα μνημόνια. Και όχι μόνο σα βγάλαμε από τα μνημόνια, ανακοινώνουμε και ένα γενναίο πακέτο μέτρων. Η και μας έβαλε σε μνημόνια τρίτη σύνταξη, διάρκεια. η 13η σύνταξη, νομίζω ότι είναι η κορονίδα αυτού ναι. του πακέτου που ανακοινώθηκε. Και όχι μόνο αυτό, έρχονται κι άλλα. Δεν βλέπετε εσείς μια κάμψη αυτή ναι. τη λιτότητας που μου περιγράφετε τον Κα, προηγούμενο ετών. Καταρχήν, ε, βρισκόμαστε σε μνημόνια διαρκεία. Είναι σε πλήρη ισχύ και τα τρία προηγούμενα μνημόνια και οι πάνω από χίλια εφαρμο, εφαρμοστικοί, αντεργατικοί, αντιλαϊκοί νόμοι του. Άρα αυτοί υλοποιούνται τα επόμενα χρόνια. Είμαστε σε ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060 και βεβαίω έχουμε τη μόνιμη εποπτεία των θεσμών, των ονομαζόμενων, οι οποίοι κάθε τρίμενο, τρίμηνο κάνουν τις εκθέσεις τους και καθορίζουν τι θα γίνει με τη δημοσιονομική πολιτική και τα υπόλοιπα ζητήματα εδώ στη χώρα. Ένα το κρατούμενο λοιπόν. Δεύτερο, αυτά τα μέτρα που δήθεν θα ανακούφισαν τους εργαζόμενους, στην ουσία πρόκειται για μια μεγάλη κοροϊδία. Γιατί Δεν λέμε το... ακόμα και μισό ευρώ να δώσει μια κυβέρνηση προεκλογικά να μην το πάρει ο μισθωτός, ο συνταξιούχο, ο άνεργο, όπου δίνεται τέλο πάντων, να το πάρει και μάλιστα. Πολύ συχνά το ακούμε τώρα τελευταίο, θα το ακούτε και εσείς φυσικά. Εμείς περισσότερο που έχουμε επαφή με τον κόσμο τώρα και προεκλογικά και συζητάμε μαζί του, μας λέει μακάρι να γινόταν και πιο συχνά οι εκλογές, κύριε Κουτσούμπα μου λένε, για να παίρναμε έστω και κανένα ευρώ, έστω να δίναν. Όμως μιλάμε για κοροϊδία. Δεν είναι αν θα πάρει κροϊδία, γιατί, ένα ψίχουλο περισσότερο ή λιγότερο. Ή επειδή... Να σα πω, για παράδειγμα, η 13η σύνταξη. Ναι. Δεν πρόκειται, εντό εισαγωγικών, 13η ναι, σύνταξη. Πράγμα. Όλοι οι συνταξιούχοι, όσου έχουμε συναντήσει, μα λένε δεν πρόκειται καν για 13η σύνταξη. Είναι κοροϊδία. Πρόκειται για ένα επίδομα και μάλιστα κουτσουρεμένο αυτό. Και βεβαίω την ίδια στιγμή μα έχει, σκο... έχει κόψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τόσε συντάξει αυτά τα χρόνια που σημαίνει χιλιάδε ευρώ χαμένα. Μα έχει κόψει το ΕΚΑΣ, τώρα το καταργεί εντελώ, που σημαίνει επίση χιλιάδε ευρώ χαμένα από τη, τα τσέπη, από το εισόδημα των συνταξιούχων, που με αυτά ζουν τι οικογένειέ του, ζουν τα παιδιά του και τα εγγόνια του, ακόμη κάποιε οικογένειε στη χώρα μα. Και βεβαίω σου λέει, σου δίνω και 300 ευρώ, σου δίνω ή 270 ή 350 ή 400 ευρώ, γιατί εκεί πάνω κινείται αυτό το, το ποσό, κάνοντα μάλιστα και αυτέ τι. Ε, τα αρετηρία τα γνωστά, τα ισόγεια και τα υπόγεια, κατηγοριοποιώντα ε, κατηγοριοποιώντας τους συνταξιούχους, αλλά και τους μισθωτούς ή τους αυτά Να σας πω για τις 120 δόσεις. Μα αυτό το λέει δύο χρόνια τώρα. Περίμενε προεκλογικά. Αυτό επίσης είναι ένα το κρατούμενο. Γιατί το κάνει μόνο προεκλογικά. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό έστω και προεκλογικά, αδερφέ, Καλό είναι να ανακουφίζει γιατί 120 δόσεις θα πάει ο άλλος να πληρώσει. Όμως θα τα πληρώσει αυτά. Και αυτό ο άνθρωπο ο επαγγελματίας, ο, ο μη μισθωτό κλπ. που καθορίζει αυτέ τι 120 ναι, δόσεις, θα α... πάει στην εφορία να από, πληρώσει στο δημόσιο που να προστάει, να κάνει, στα ασφαλιστικά προστάει, ταμεία. Πρέπει να πληρώνει τα... ένα το κρατούμενο και δεύτερον, ναι. λέτε ότι είναι ψίχουλα Όχι. αυτά Όχι. που έδωσε, αυτά Όχι, γιατί έχει του, τη δυνατότητα του τα πήραν, να δώσει του προφανώς. τα πήραν, τον ληστέψαν αυτά τα χρόνια. Άρα τα κλεμμένα δεν είναι περασμένα, ξεχασμένα. Α. Τα κλεμμένα από του μισθωτού, από του απασχολούμενου επαγγελματίε, από του συνταξιούχους, πρέπει να επιστραφούν μέχρι τελευταία τελευταίου ευρώ. Αυτή είναι η απόψή μα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε όμω με ένα απλό. Όπω ήταν η τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ, για παράδειγμα, στην Βουλή. Όπου έλεγε ότι. Κοιτάξτε, κύριοι, όχι μόνο για την 13η και για τι 120 δόσει. Είπαμε ότι για του αυτοαποσχολούμενου ανακουφίζετε του. Ε, αφήστε αυτού που έχουν μέχρι 20.000 ευρώ, για παράδειγμα, ε, χρέος χρέο παράδειγμα στο δημόσιο, ε, να, 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 μην έχουν του στόχου, να αφαιρεθούν οι τόκοι, να αφαιρεθούν οι προσαυξήσει. Για αυτούς που έχουν μέχρι 50.000 ευρώ, η πρόταση του κόμματος έλεγε επίσης μια σειρά χαράτσια ή μια σειρά άλλα ζητήματα. Και τους δίνει τις 120 δόσεις, προσέξτε το παρακαλώ αυτό, λέγοντας την ίδια στιγμή ότι ξέρετε σας κόβω και τη σύνταξη. Τα συνταξιδοτικά του δικαιώματα των αυτοαποσχολούμενων επαγγελματιών. Δέχονται, λοιπόν... δέχονται να του τα κόψει. Είναι όρο για να μπουν σε αυτέ τι 120 δόσει και στη ρύθμιση. Για να Άρα κάτω, λοιπόν, ορισμένα από αυτά είναι δώρο άδωρον. Την άλλη μέρα mm. έχουν εξανιμιστεί Ο άλλο πάει στον Κισέι, εκεί που παίρνει το, το μισθό του, ή πάει στο, στην τράπεζα. Που παίρνει αυτό το επίδομα και την άλλη στιγμή αυτό έχει εξανυμιστεί από τα χρέη που έχει, από τα χαράτσια ναι. που έχει να πληρώσει, από τον έμπορο που έχει να πληρώσει και μια τώρα. σειρά τέτοια ε, ζητήματα. Ε, θέλω να σχόλιο για αυτή την προοδευτική συμμαχία α, που α, στείνεται, που έχει στηθεί, έχει συσταθεί, εν πάση περιπτώσει να το πω σωστά, αυτό το άνοιγμα που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο όμω επιμένει να λέει ότι στην καρδιά του είναι η αριστερά, ο πυρήνα είναι η αριστερά. Ποιο είναι το σχόλιο σα, πιστεύετε είναι, ε, για, θα για, τα για καταφέρει, κλάματα. το λέω, γιατί πριν μου είπατε ότι ασκεί της πολιτικής που ασκούσε το παλιό Πασόκ. Κοιτάξτε, η Προοδευτική Συμμαχία τώρα με διάφορους γυρολόγους της πολιτικής, που πήγαν στη Δημάρ, ήταν στο ποτάμι, δεν ξέρω, στην Ένωση Κεντρών, θέλαν κάποια καρέκλα βουλευτική και συντάχθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, δεν νομίζω ότι γίνεται ή είναι της προκοπής ή για να την παίρνει σοβαρά ο κόσμος και μάλιστα προεκλογικά. Με διάφορα πολιτικά ρετάλια από το παλιό το βρώμικο διεφθαρμένο Πασόκ, για παράδειγμα, που επίσης προσχώρησαν τώρα τελευταία πριν ένα μήνα στο ΣΥΡΙΖΑ, Επίση, δεν μπορεί κανεί να την θεωρήσει ότι μια αμφίπλευρη διεύρυνση για, να χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο ναι, που εκτιμάται ναι, ότι μπορεί να φέρει περισσότερο με κόσμο. Με ακροδεξιού από το χώρο του Καμένου, για παράδειγμα, και των ανεξαρτήτων Ελλήνων που του είχε στην κυβέρνηση ή υπουργού ή βουλευτέ, κυρία Κουντουρά, για παράδειγμα, τι είναι τώρα προοδευτική συμμαχία, η κυρία Παπακώστα που ήταν πριν στη Νέα Δημοκρατία και έλεγε του μετανάστε Κατσαρίδε. Μην τρελαθούμε δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Όλοι μα γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά και ξέρουμε το ποιόν, το πολιτικό ποιον εννοώ, του κάθε ενός από αυτούς που έχουν συμπαραταχθεί υποτίθεται στην προοδευτική συμμαχία του κυρίου Τσίπρα. Και βεβαίως να μην μιλήσω για το περιεχόμενο, γιατί αυτό είναι, αν και το περιεχόμενο πάει μαζί με αυτό που εκφράζει η μορφή που παίρνει αυτή η πρόοδος του κυρίου Τσίπρα και η πρόοδος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι τα ονόματα τα συγκεκριμένα που ανέφερα ως παράδειγμα. Διότι είναι και το περιεχόμενο, προοδευτική συμμαχία με συνεταιράκι τον κύριο Τραμπ τον Ετανιάχιου εδώ στην περιοχή με συμμετοχή σόλες αυτές τους ανταγωνισμούς, τις επεμβάσεις στην περιοχή με το να κάνεις την Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ σε μια δύσκολη περίοδο, σε μια συγκυρία όπου συγκρούονται μεγάλα συμφέροντα όπου η Τουρκία με μαθηματική ακρίβεια και με σχέδιο προχωρά την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, στην Κύπρο, στην ΑΟΣ και σε μια σειρά πλευρές αυτών που λέμε κυριαρχικών δικαιωμάτων και απειλή των συνόρων της πατρίδας μας, δεν είναι προοδευτική συμμαχία. Να σας ρωτήσω τώρα... Πάντα τη δέχεστε αυτή την ερώτηση πριν τις ευρωεκλογέ κύριε Κουτσούμπα. Θα σας την κάνω όμως. Εφόσον καταφέρεστε διαρκώς κατά το, των Βρυξελών κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, μιλάτε για ιερατεία Βρυξελών κτλ. Γιατί θέλετε να σας ενισχύσει ο κόσμος στο, στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καπιταλιστική ένωση. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, καλύτερη δεν γίνεται, χειρότερη γίνεται. Και αυτό το είδαμε από τότε που δίθεν. Άρα, θα... εσεί θέλετε να είστε ισχυροί τρώγαμε... για να κάνετε καλύτερη. Θα... 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 θα τρώγαμε με χρυσά κουτάλια από τότε μέχρι την ΩΝΕ, μέχρι το Ευρώ, μέχρι την οικονομική κρίση και που μας έφεραν οι θεσμοί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν και τι επέβαλαν στον ελληνικό λαό. Τι μέτρα και οι αντιδραστικές κατευθύνσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ε, μπορεί να υπάρξει και άλλη Ευρώπη. Αυτή η Ευρώπη των λαών, όπου θα είναι βεβαίω. Ε, οι λαοί πραγματικά στην εξουσία, όπου θα υπάρχουν λαϊκές διακυβερνήσεις Μάλιστα. και όπου θα μπορούν να υπάρχουν ισότιμες και αμοιβαίες σχέσεις, συνεργασίες ανάμεσα σε αυτές τις mm -hmm. χώρες. Για παράδειγμα στην Ελλάδα, εμείς παλεύουμε, ξέρετε πάρα πολύ καλά, για την Ελλάδα του σοσιαλισμού. Δεν παλεύουμε για την Ελλάδα του καπιταλισμού, ούτε για να διαχειριστούμε έναν καπιταλισμό δίθεν ότι θα τον κάνουμε καλύτερο, όπω όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό για να αρπάξει προεκλογικά ψηφαλάκια. Ένα τελευταίο Εμείς θέλουμε λοιπόν και την Ευρώπη του σοσιαλισμού, γιατί αυτή είναι η πρόοδο και αυτό το βλέπουμε σήμερα τη συζήτηση αυτή να ανοίγει σε όλο τον κόσμο. Ένα Ακόμα και μέσα στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, είδατε, να τελειώσω αυτό, είδατε ότι η τελευταία δημοσκόπηση μιλάει για πάνω από 60% των νέων από 15 έως 40 χρονών στις Ηνωμένε ναι. Ε. που έχουν θετική γνώμη για το σοσιαλισμό. Μάλιστα. Ε, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για το πότε θα, γίνει, πότε θα γίνουν οι εθνικέ εκλογέ, θέλω να σα ρωτήσω μια πολύ σύντομη απάντηση, παρακαλώ. Υπό ποιε προποθέσει βλέπετε ε, άμεσε πολιτικέ εξελίξει Προφανώς θα το ξέρουμε την Κυριακή των Εκλογών, γιατί έχει να κάνει και, το και, για και με το εκλογικό αποτέλεσμα. Ε, δεν έχει τόσο νόημα η προσωπική μου εκτίμηση, γιατί αν θέλετε να σας πω, βέβαια, ε, αν και θα το δούμε, διότι εναπόκειται ναι, η κυριακή θα αποφασίσει το πείτε κυβερνητικό πείτε, όμως, επιτελείο. Που... Για, <laughs> για, να παράδει πείτε, πείτε, για παράδειγμα, κατά να μου την προσωπική πείτε. μου άποψη, ναι. Ναι. Είτε είναι μικρή η διαφορά, είτε είναι μεγάλη η διαφορά, δηλαδή είτε είναι πάνω από 5%-7% ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι μικρότερη, 4-3%, είναι πολύ πιθανόν οι εκλογέ να γίνουν τον Ιούνιο. Αυτό λέτε. Λοιπόν, για να το δούμε, Κυριακή κοντή γιορτή. Αλλιώς, ξαναλέω. Ε, βέβαια, αρχαιβώς. Κυριακή κοντή γιορτή είναι, αλλά και τον Οκτώβριο δεν είναι και μακριά. Εντάξει, αν πάει και τον Οκτώβριο, τρει μήνε είναι, απλώ θα περάσουμε ένα καλοκαίρι ξανά με περιοδίε με επαφή με το λαό. Καλό θα κάνει. Καλή δύναμη και λοιπόν σε να μας... σα ευχηθώ και να σα ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κουτσούπα και Καλό σα βράδυ. Ευχαριστώ.